Οκ. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, τούτο είναι ένα αστείο. Έχουμε και σοβαρό αίτημα, αλλά είναι ένα αστείο. Λοιπόν, προσπαθώ να σε εξηγήσω σε αυτόν τον κύριο ότι είναι posh. Και δεν ξέρει τη λέξη posh. Και με ρωτά πώς γράφεται. Είναι προχωρημένα αγγλικά αυτά, ρε. Posh. Η γυναίκα του David Beckham ανήκε σε έναν group γυναικών. Πώς τους έλεγαν, Spice Girls. Ναι. Ήταν η posh Spice. Α, μάλιστα. Posh σημαίνει αριστοκράτης. Okay. Είσαι αριστοκράτης. Λοιπόν, λαλό του. Λέω του. Δεν είναι τώρα τα σκουλάρια και μου στείλουν η Βανέσσα. Ωραία είναι. Δεν έχω δρόμο. Πες μου και να στρίψουμε για αυτό που λες, γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Να πιένεις είσαι ίσο λόγισσα και να σου πω. Εντάξει. Πότε να στρίψεις. Που λαλείς. Λέω του, πάμε στο ένα σούπερ μαρκέτ που είναι αυτό που λέει. Έχει σούπερ εκτόσεις, αλλά αυτό το σούπερ μαρκέτ είναι... Για πες. Είναι λίγο μπασκασαρία. Μες τα κυβότια, μες τα τελάρα και μες τις παλέτες. Μπασκασαρία. Λοιπόν, και του λέω, διώσου το λίστα για το σούπερ μαρκέτ. Πρέπει να σου δώσουμε τα κούντος, να σε... Πρέπει να σε... Τι έπαθες πάλι? Τίποτα, χαλάει τον ήχο το... Ξέρεις ότι κόλλησες και το σκύλο και έγινε και ο σκύλος αυτιστικός. Ο σκύλος ήταν λιγότερο αυτιστικός που τους εγνωρίζει. Λοιπόν, και γράφω του στη λίστα του σούπερ μαρκέτ. Πολύ πολύ σκληρός φουγγάρι. Πάει τη μια ημέρα, φέρνει μόνο ένα μαλαχτό. Την άλλη λέει μου κατάλαβα τι θα σου φέρω. Με φέρνει ακόμα πιο μαλακό. Όχι, πιο σκληρό ήταν το δεύτερο. Όχι, δεν. Πιο σκληρό ήταν. Ήταν πιο μαλακό. Λοιπόν, συγχαρητήρια που οδηγείς μόνος σου. Και δεν έχεις μπει πολλές φορές. Ναι, ναι. Video mocking τώρα, έτσι. Να κοροϊδεύουμε. Μπορεί να είναι genaking. Όχι, ναι, είναι mocking. Είναι mocking. In banter. Ναι. Banter σημαίνει κάνω πλάκα. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι posh. Δεν θέλει να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ που είναι μπασκλασαρία. Οπότε είπα σου να παρκάρεις πόξο, εσύ που είσαι posh, και να κατεβώ η χορκάρισσα να ψουμνίζω και όπου θέλω. Όχι, θα πάμε, εντάξει. Θα μου κάνεις τη χάρη. Ναι. Θα θυσιαστείς. Ναι. Για την επιστήμη. Ναι ρε μάνα μου, όμως έχει καλά πράγματα για μένα. Να πιάσουμε εκείνα που θέλουμε. Δεν έχει ενδιαφέρον η ζωή όταν πηγαίνει σε διαφορετικό σούπερ μάρκετ ή διαφορετικά πράγματα. Ναι, αλλά η κυρία Γεωργία θέλει μπριζόλες χοιρινές μαριναρισμένες, super special, ξέρω εγώ πως. Που το αλφαμέγα. Ναι, πως δεν πήρε η κορούδα και είναι πως. Για πες, για πες. Και είναι η μητσά, έκαμε σαψού και ευκαλέστη. Ναι. Θέλει premium cuts. Ναι. Ναι. Έτσι. Ναι. Ενώ ο Νικολάκης Εψές λέει είμαι υπερενθουσιασμένος, λέει, με το δωμάτιο. Είμαι υπερενθουσιασμένος. Το μωρό χαίρεται με απλά πράγματα όπως τη μάνα του. Ενώ αυτά εσείς θέλετε εμείς θέλουμε πώς πράγμα. Πώς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, την ώρα μου ψωνίζεις σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι τσικρίλα και είναι αριστοκρατικό, νιώθεις καλύτερα? Ναι, εννοείται. Ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα? Ένα φεγγάρι που κάμα στην Αγγλία, η μόνη έξοδος για οικογένεια με μικρό μωρό είναι το σούπερ μάρκετ. Α, το έχουμε περάσει αυτό. Ναι. Εννοείται. Στη Γερμανία, εσύ, α? Παντού. Και στην Ελλάδα. Είχες επιλογές. Είχες στο Tesco, που είναι 24 ώρων. Είσαι στο Sainsbury's που ήταν το πιο πολυτελές και το πιο ακριβό φυσικά. Είσαι στο... πώς το ελαλούσαν? Κοπ. Δεν ξέρω, είμαι στο Salford που μένα με έναν πολλά χωριάτικο. Δεν ήταν τόσο πεντέσκα. Δεν ήταν για μας. Λοιπόν, όποτε ήθελες ρε παιδί μου έτσι μια πιο γκλάμουρ ψωνιστική να εξόδωνε, πήγαινε στο Sainsbury's. Το οποίο Sainsbury's είχε και μια, ένα nail. Έχει, πώς είναι στα ελληνικά, μια... Διάδρομο. Ένα διάδρομο που είχε τα οργανικά προϊόντα. Το οποίο εν έτη 1998-1999 δεν αγοράζονταν. Για πολύ βιολογικά. Επίσης μπορούσες να βρεις φρούτα από όλα τα μέρη της γης. Μέχρι και κυπριακά μανταρίνια. Λοιπόν.
Άρα, σε ακούω, σε ακούω. Τι άλλο ήθελα να σου πω. Θέλω να σου δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια γιατί έχεις κάνει πάρα πολλά μας τουριλίκια μέσα στο σπίτι. Έπεσε hardware και έχουμε κι άλλα. Έχεις κι άλλα. Έχεις κατατρομάξει το λάκι με το... Με το τρυπάνι. με την τρυπανάρα σου και το τρυπανάκι σου. Έχεις και τρυπανάκι και τρυπανάρα. Ναι. Ναι. Γι' αυτό όταν έκανα live που υποτίθεται ήταν για όλους, ήταν για συμμετοχή, ένα λόγο βάλω το για όλους, ξέρω, ο Λάκη ήταν έτσι για μέ, σε μια εγκατάσταση μηθανής. Δεν επικοινώναμε το πριν. Εχθές μου έδειξε τα παράπονά του σε μια φάση, εργόταν και με δάγκωνε, ήθελε zooming, ναι. Ήθελε κόλπα να βγάλει ενέργεια βγαλημένα. Ναι, και μετά. Κατάληξε να σκαλίζει τις πέτρες πάλι. Πρέπει να τους δείτε να παίζουν. Όταν παίζετε είσαστε σαν δύο εφήβοι μαζί. Σαν τι? Σαν δύο εφήβοι μαζί. Ναι. Είσαι έτοιμος? Είσαι έτοιμος να δεις τηλεόραση? Είσαι έτοιμος? Δεν κάνε ταπ ταπ. Κάνε ταπ ταπ τον καναπέ. Με το γουράκι σου. Σχέτε. Με τον ούρο σου. Σε καταγράφω. Καταγράφεσαι. Α, καλά, έρωτας μεγάλος. Έρωτας, λατρεία και όλα τα σχετικά. Κάτω, κάτω, κάτω. Έλεος, το λάδι είναι το καλό. Έλα, μωρό. Ας το μαμά το αγόρι να έρθει. Έλα, δόλε. Έλα. Έλα. Hello, όλα αυτά γίνονται πάνω στο μαξιλάρι μου. Hello, 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 δεν τρέπεστε. Καλό. Λάκι μου. Λάκι μου. Σκυλάκι μου. Αυτά είναι. Αναγιώνει τον κολλιό. Άντε κάτσε να μην τηλεόραση τώρα, ναι. Να τα δουν οι φιλενάδες σου, οι οποίες με έκραζαν. Ότι σε πήρα στον Αλέξη και έμεινες χωρίς τη μητέρα σου. Να τα δουν οι φιλενάδες σου. Εγώ για σένα δούλευα όλο αυτόν τον καιρό. Για πάρ' τι σου δούλευα. Δύο εφήβοι μαζί. Ναι. Το άλλο που κάθεστε στη σειρά, ο Νικόλας, εσύ, και ο Λάκη, και παίζετε PlayStation. Και ο Λάκη, παρακολουθεί. Κάθεται κανονικά και του λέω ελαλάκι, ελαλάκι, τίποτε. Είμαι εδώ με τα αγόρια. Είμαι με το boys band. Αυτά που λες μωρό μου. Έχουμε και ένα σοβαρό ερώτημα για μετά. Τι, για το γυρισμό. Έχει δύο. Για το γυρισμό. Ξέρω εγώ. Έχει δύο ερωτήματα. Το ένα που ήταν κάτω από τα βίντεο μας. Το ένα το ερώτημα είναι πώς σταματώ το διαγενειακό τραύμα. Το. Ποιο τραύμα. Το διαγενειακό, ακαλά. Θέλετε να σας απαντήσω, ο άνθρωπος που είναι ξέρει τον όρο, διαγενειακό τραύμα. Δεν άκουσα. Διαγενειακό τραύμα, τι σημαίνει. Μάλιστα. Ξέρω, το τραύμα περνάει από γενιά σε γενιά. Τραύμα. Και το άλλο είναι πώς γνωριστήκατε, να μας πείτε και εμάς να πάρουμε θάρρος. Αυτό άστο, σιγά. Μα είπαμε, τα κάνει. Ναι. Δύο προβληματικοί συναντηθήκαμε μεταξύ. Δύο πρώην προβληματικοί που κάνουμε να πούμε για το διαγενειακό τραύμα. Να πούμε. Πρέπει να χτίζεις πολλά ψηλά τείχη για να το σταματήσεις να περάσεις την επόμενη γενιά. Είναι πολύ προσπάθεια. Πρέπει να το καταλάβεις κιόλας, όχι πρώτα να το καταλάβεις. Food for thought όσο θα είμαστε στο Basque Glass Supermarket. Τι λέω στα γερμανικά, Supermarket. Το Basque Glass λέγεται στα γερμανικά, έτσι. Δεν ξέρω. Ήταν που κάποιος τόσο καιρό που μαθαίνεις γερμανικά. Δεν έκανα πολλά γερμανικά. Δεν έκανα πολλά γερμανικά. Απότομα η γνώση. Στα γαλλικά πώς είναι το Basque Glass. Νομίζω το Basque Glass γαλλικό είναι. Α, γαλλικό. Από τα γαλλικά το έχουμε πάρει. Στα ρώσικα. Α, καλά, εσύ εντάξει. Ρε, τι έκανε τόσα μαθήματα. Τα ξέχασα όλα. Ποιος θυμάται ρώσικα, πρέπει να ασχολείσαι. Εγώ μια γλώσσα μόνο ξέρω. Δύο. Τη γλώσσα που ασχολούμαστε ξέρω. Ξέρω ελληνικά. Και ξέρω και αγγλικά. Λά σου πω, η ρίζα μου, πώς σου φαίνεται. Πρόσεξες ότι έχω και άσπρα μαλλιά. Εντάξει. Τον καιρό που με πήρες, η ρίζα έφυγε μαύρη, τώρα έφυγε γκρίζα. Το καιρό εκείνο. Τον καιρό μου με πήρες.
Το καιρό εκείνο. Όπως την έκανες πιο συχνά τη ρίζα και δεν φαίνονταν τα άσπρα. Παίζει και αυτό. Μα έχω αρκετά άσπρα, αλλά πρέπει να πήρα από τον πατέρα μου σε αυτό, γιατί η μάνα μου τώρα ακόμη και στα 78, στα 79 ακόμη δεν έχει άσπρα. Ελάχιστα άσπρα έχει. Ο πατέρας μου είχε ένα από τα 26 του άσπρα. Τι τα θες, τι τα γυρεύεις. Σε κάποια φάση θα τα αφήσω από αυτά. Θα είναι ωραία. Θα γίνουν... Είναι σου κάποιες γυναίκες που τα έχουν όλα άσπρα. Τι ωραία που είναι. Α, όλα άσπρα. Ναι. Αφού δεν είναι όλα άσπρα τα μαλλιά σου. Πού να γίνουν όλα άσπρα, ρε μάνα μου. Άστα να δούμε πώς θα γίνουν. Ναι, πού να γίνουν όλα άσπρα, θα τα αφήνω άσπρα. Να τους βάλω μόνο μια βαφή για να μην κυτρινίζουν. Μια... Τούτο που βάζουν στα ξαρθά μαλλιά για να μην κυτρινίζουν, βάζουν τώρα στα άσπρα για να μην κυτρινίζουν. Εν της μόδας τώρα. Που λες οι Γαλλίδες, οι Γερμανίδες, οι Ιταλίδες, ξέρω εγώ τι είναι που είναι της μόδας. Α, που τα φώτα μωρό μου είναι να πας αριστερά. Τι είναι που είναι της μόδας, έτσι κάνουν. Αφήνουν τα μαλλιά τους άσπρα. Ναι, νομίζω το έχω δει αυτό. Ναι. Και μπορεί να είναι κοπέλα νέα, ρε παιδί μου, 50-60 χρόνια, με ωραίο νεανικό δέρμα και άσπρο μαλλί. Αλλά θέλει τέλειο μακιγιά σου να είσαι το μαλλί σου άσπρο. Εντάξει, εγώ το πολύ μου λέει να βάλω έναν κοκκινάδι, όπως έχω τώρα. Πολύς περιορισμός. Και έτσι με καλέ, ναι. Ναι. Όπως είπε και ο άλλος, θυμάσαι και το σχολείο μου, το βάλαμε σε αποκρύψη. Έχω βάλει πολλά, ποιο ήταν. Σου λέει, κυρία Θέκλα, εάν όντως είσαι υπέρ της πολυγαμικότητας, της μονογαμικότητας, γιατί φόρεσαι έτσι ρούχα. Προκαλείς την πολυγαμικότητα. Ό,τι να. Προκαλώ την πολύ. Ό,τι να είναι. Τι να πει κανείς. Εντάξει, κάθε βράδυ ήταν, θα είχε πιει κάτι το παιδί. Πώς του ξύπνησα μέσα του την πολυγαμία. Σίγουρα κάτι του ξύπνησες, αλλά τώρα πολυγαμία δεν έχει. Ξέρεις τι θυμάμαι, όταν είχε ξεκινήσει το Facebook το 2008, ο Λάζαρος ήταν 11 χρονών. Και ήμουν τις πρώτες Κυπρές που είχα Facebook. Και είχα έναν υπολογιστή desktop στην κουζίνα, στο σπίτι μου, στην Αγλαντζά, και ήταν συνέχεια ανοιχτός ο υπολογιστής. Οπότε πήγαινε ο Λάζαρος στο Messenger, τότε είχε πολλούς γήπες στο Facebook, πάρα πολλούς. Γιατί ο κόσμος δεν ήξερε τι σημαίνει Facebook, λέει σου τι είναι το Facebook, είναι κάτι σαν έναν άλλο. Πώς ήταν το MIRC, εμπαίνεις εσύ στο MIRC. Όχι. Πού να μάθεις και σου. Ούτε ξέρω τι είναι. Πού είπε είναι αυτό, δεξιά να πας δεξιά. Το MIRC νομίζω υπάρχει ακόμη. Είναι ένας χώρος, μια πλατφόρμα online. Και πάει έτσι. Μια πλατφόρμα online που μπαίνεις μέσα και σε διάφορα κανάλια που κάνουν συζητήσεις με ψευδόνυμα. Εγώ ξέρα το MIRC, παρόλο που δεν το χρησιμοποιούσα, γιατί πολλά, τα παραπάνω ζευγάρια τότε υπάρχει σαν εργάζομαι ψυχολόγος, είχα γνωριστεί από το MIRC. Τέλος πάντων, και είχα τον υπολογιστή ανοιχτό και πήγαινε ο Λάζαρος στο Messenger και απαντούσε σε διάφορους γήπες. Α, ωραίος. Είσαι τυφλός, δεν βλέπεις πόσο παχιά είναι. Μπράβο. Είσαι άρρωστος. Η μάνα μου είναι παχιά, τι της θέλεις, πως θέλεις. Μα να φανταστείς τι γέλιο ρε καμπνά. Να βάλεις γυαλιά γράψα. Ωραίος. Καμπνά το για πλάκα, αλλά ήταν 11 χρονών ρε. Δεν σου το βάλεις στη σκιά. Α, ναι. Γιατί όχι. Λοιπόν, αυτά. Ήρθαμε στο χορκάτικο του σούπερ μάρκετ, θα θυσιαστεί το μωρό μου. Μετά να κάνουμε και σοβαρό βίντεο. Άντε γεια, τα σκουλαρίνκια είναι ωραία όμως. Αρέσαν μου πάρα πολύ, αρέσαν και τον Νικόλα. Τούτα που μου στείλαν η Βανέσσα Γεωργίνη, που μου στείλαν το βιβλίο που το κάνουν επιμέλεια. Α, είναι στο χέρι είναι αυτά. Ναι, ναι, χειροποίητα, και στείλαν μου και κάτι άλλα πράσινα. Που αν έκαμπνες μοντάζ θα τα εθώρες κύριε. Άντε γεια. Ο Νικόλας είπε μου ότι πρέπει να κλείω έτσι.